Πάντως κουράστηκα, ε. Δηλαδή, ειδικά στο τέλος. Τόσες ώρες οδήγηση. Με τρέλανες και σε γίνοντας μία που μου λες, που είχες πει ότι σε 2,5 χιλιόμετρα κόβουμε δεξιά και ναι, αλλά φτάνουμε. Είναι, δεν ήταν δρόμος. Και μου λες μετά, 40 χιλιόμετρα συν 36. Τι! 40 συν 36. Πάλι 76. Καλά που ήταν ανοιχτός ο άλλος, το άλλο το κομμάτι. Εντάξει. Πάλι καλά. Μια χαρά πήγε. Τι θα μαγειρέψεις? Δεν έχω ιδέα, θα δείξει. Άρα, εντάξει. Χαμένη για μέρες σε μια θάλασσα από αλάτι και μετά ένα εξώκοσμο ταξίδι στη διαδρομή των λιμνών μέχρι την έρημο Ατακάμα της Χιλής. Είναι, όπως λένε, το πιο συγκλονιστικό off-road της Νότιας Αμερικής. Πώς κοιμηθήκατε, παιδάκια? Ωραία, είχα μια επεισοδιακή νύχτα, θα έλεγα. Γιατί άναψε γύρω στις 1 η ώρα το βεμπάστο και ήρθαμε, σκάσαμε όλοι μας. Ήμασταν όλοι ξεσκέπαστοι. Έκανε και θόρυβο. Σε αγοράκι μου. Υπέροχα. Κοιμηθήκαμε νωρίς κατά τις 10, πρώτη φορά 10 η ώρα. Σηκώθηκα κατά τις 3. Είχε μια θερμοκρασία μείον 6 από ό,τι είδα εκείνη την ώρα στο κινητό. Με φάγανε λίγο οι σκέψεις, όπως λέει και ο Άκης, και κανένα δίωρο. Και κατά τις 5 η ώρα ξαναξάπλωσα. Τέλειο βράδυ, τέλειο, μια χαρά ήταν. Εσύ πώς κοιμήθηκες, Σακούλη? Μια χαρά κοιμήθηκα ανάμεσά σας. Απλά η μικρή το πρωί έγειρε προς τα σένα και δεν είχα χώρο για τα πόδια μου. Γιατί εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά. Δεν μυρίζαν τα πόδια. Όχι, ευτυχώς. Η ώρα είναι 10:20. Εδώ κατασκηνώσαμε χθες και είναι ώρα να ξεκινήσουμε να πάμε στη λίμνη Κολοράδα. Για πάμε να δούμε. Επιτέλους φτάσαμε στη Λαγκούνα Κολοράδα. Πάμε να τη δούμε τώρα. Τέλεια η λίμνη πίσω μας. Έχει πάρα πολλά χρώματα και έχει πάρα πάρα πολλά φλαμίγκο. Λοιπόν, για άλλα τα δώρα μου πείτε πώς σας φαίνεται η λίμνη, η χρωματιστή λίμνη. Πού είστε? Αναστασία, πώς φαίνεται? Ωραία είναι. Μ' αρέσουν τα φλαμίγκο πολύ. Τέλεια. Άκης? Είναι πολύ ωραία. Βέβαια, είχαμε τόση ομορφιά εχθές που αυτό τη μειώνει, γιατί είδαμε δύο-τρεις λίμνες εχθές στον δρόμο, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή σε χρώματα. Και φαντάζομαι και το απόγευμα, άμα έρθεις πέρα, πώς θα είναι. Τασούλης? Όμορφη, ξεχωριστά τα χρώματα, μάλλον έχει σίδερο, σίγουρα έχει θιάφη. Σίγουρα έχει και κάποιο συστατικό βόρειο για να δίνει αυτά τα χρώματα τα περίεργα. Τα φλαμίγκο είναι να τα θαυμάζεις με τις ώρες.
Τέλεια, τέλεια. Νομίζω ότι άξιζε η ταλαιπωρία μας να φτάσουμε εδώ. Έχει απίστευτη ησυχία, τα χρώματα φανταστικά, η μυρωδιά θεία φύλας και συνεχίζουμε. Πάμε. Φεύγουμε, πάμε να κάνουμε βουτιά στα Hot Springs. Άντε πάμε. Πάμε να βουτήξουμε. Πάμε τα σούλι. Πάμε, να δούμε. Αν θα είναι πολύ ζεστά, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω. Αν είναι κλιαρά, θα μπω. Όχι, εδώ πέρα λέει ότι πρέπει μόνο να μείνουμε τουλάχιστον 30 λεπτά για να μην μας κάνει κακό τα αέρια και αυτά που βγαίνουν από τα γκάιζερ. Και το πιο εξωτικό λουτρό που έχω κάνει στη ζωή μου. Κορμάρα μου! Κορμάρα! Και το παρεό σου! Κορμάρα, κορμάρα! Όσο ο Τάσος και ο Άκης κάνουν μπάνιο, εμείς εδώ ετοιμάζουμε κάτι να τσιμπήσουμε για να σας ήδη ξεκίνησε. Ρίζεται γανιτό από χθες με ελιές μέσα. Ωραία. Βράζουμε λουκανικάκια, θα κάνουμε και κανένα αυγό, θα φάμε και θα γορτάσουμε και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Πάμε για έρημο Νταλή, για πράσινη λίμνη και περνάμε σήμερα για χιλή. Για να δούμε, θα περάσουμε σήμερα ή αύριο. Περίφημη έρημος Νταλή. Καταλαβαίνετε γιατί ονομάστηκε έτσι. Κατεβάσαμε πιέσεις και οδηγήσαμε εκεί για να μάθουμε την επόμενη μέρα ότι είναι κάτι που απαγορεύεται αυστηρά. Τώρα είναι 10 παρατέταρτο. Πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Όλη η οικογένεια. Και τι γίνεται, έχει πάρα πολύ κρύο, έτσι. Και τι έχουμε εδώ, ποιον έχουμε φορέσει εδώ. Τον Τασούλη. Στο καλύτερο κρεβάτι του κόσμου. Η Αναστασία θα σε δει μια μέρα. Δεν νομίζω να κοιμηθώ πολλά βράδια ακόμα εδώ. Είσαι εντάξει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ την Αναστασία. Ευχαριστώ όλους, αλλά ιδιαίτερα την Αναστασία. Έτσι. Για την παραχώρηση που μου έκανε. Μεγάλη ξέρω παραχώρηση. Ξέρω πώς το αγαπάει το κρεβατάκι της, έτσι, το γνωρίζω αυτό εδώ. Μεγάλη παραχώρηση, Αναστασία. Πρώτα πολύ μεγάλη παραχώρηση, μάλλον. Άιντε, πέστε για ύπνο. Πάμε και αναχώρηση, έλα, πέσε. Θέλω να πάρω τη μάσκα μου. Καληνύχτα σας. Πώς πήγε. Καλά πήγε. Είχαμε πάλι περιπέτειες στον ύπνο μας.
Τι περιπέτεια? Σηκώθηκα με τις 1 η ώρα. Εγώ βασικά σηκώθηκα για κατούρημα. Ξύπνησα τους άλλους 2. Μετά ο Άκης σηκώθηκε, κατούρισε και αυτός, είχε πονοκέφαλο. Καθόμουν, του έκανα μασάζ 2 ώρα 2. Ο Τάσος επίσης λέει σηκώθηκε, του ήρθαν τα κακά του η ώρα 5. Έκανε τα κακά του η ώρα 5, πάγωσε. Δόξα του Θεού, ξυπνήσαμε και σήμερα. Κοιμηθήκαμε και σήμερα. Εντάξει, φεύγουμε. Σήμερα είναι η μέρα να πάρουμε το δρόμο για να περάσουμε Χιλή. Αφού όμως περάσουμε και την λίμνη, την πράσινη και την άσπρη που δεν την προλάβαμε χθες. Έλα να δεις πόσο κρύο είχε χθες το βράδυ. Από κάτω έχει κάνει σταλακτήτη. Wow. Έλα, εντάξει. Απίστευτο, είναι από πάνω είναι, δεν είναι και το σωλήνα. Παλού είναι αυτό το νερό. Πραγματικά, σαν ελπίζω να μην έχει γίνει έτσι το πετρελαίο μας. Ναι. Θα δούμε. Αυτό φέγγει ο ήλιος τώρα. Λοιπόν, στο βάθος είναι η έρημος του Νταλή. Και μόλις μάθαμε ότι κανονικά απαγορεύεται να μπει αυτοκίνητο εκεί πέρα μέσα και να κοιμηθεί κιόλας. Εμείς μπήκαμε, βγάλουμε και τα βιντεάκια μας και κοιμηθήκαμε κιόλας. Είμαστε πολύ παράνομοι. Ευτυχώς που δεν μας βρήκε κανένας ρέιντζερ, θα τρώγαμε μεγάλο πρόστιμο. Τώρα βγήκαμε στον κεντρικό το δρόμο και φυσκώνουμε λάστιχα. Και συναντήσαμε και κάτι ποδηλάτες Γάλλους εχθές στα Γκέιζερ και τους ξαναδάμε σήμερα και κοιτάξτε τι κατάσταση είναι πάνω στον δρόμο, τι ωραία. Κάθονται και κάνουν πικνίκ στα 4.500 μέτρα. Άκη! Αφρός, αλάτι. Θαυμάσια είναι η Λαγκούνα Βέρντε. Πίσω το κάμπερ και φεύγουμε. Πάμε για την λευκή λαγκούνα, για την άσπρη λίμνη. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, μετά την δεύτερη μέρα διαπιστώσαμε ότι όλες οι λαγκούνες, όλες οι λίμνες είναι σε υψόμετρο 4.300, που είναι ουσιαστικά και το χαμηλότερο υψόμετρο σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι 4.950, σχεδόν 5.000. Εδώ είναι η Λευκή Λίμνη και κάπου εδώ θα βγούμε από την Κολυβία για τη Χιλή. Κάπως έτσι χαιρεμινάμε τη χώρα, Κάπως έτσι χαιρετάμε την Βολιβία. Ακριβώς. Όχι από δρόμο ασφάλτου, αλλά από δρόμο 4x4. Περιπέτεια. Πού είστε το κοντρόλ. Πού είστε το κοντρόλ. Ωραία, κρυφτείτε. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Κανένας δεν φαίνεται. Μεγάλη στιγμή τώρα. Α, και η Αντουάννα είναι εκεί.
Πού είναι? Εκεί, δεν βλέπεις, Αντουάρα Νασιονάλ. Τίποτα, έδωσα το tip του αυτοκινήτου και οι τρεις ενήλικες θα πρέπει να πάμε να κάνουμε μια διαδικασία να συνδεθούμε στο ίντερνετ και ψηφιακά να κάνουμε την έξοδό μας από το Τελωνείο. Okay. Είναι αυτή η όμορφη στιγμή που φτάνεις στο immigration της Βολιβίας για να πάρεις μια σφραγίδα να βγεις και δεν είναι κανένας. Κανένας όμως. Πρέπει να πήγαν για φαγητό. Η κατάσταση. Εδώ είναι border police και έχουν κάνει καινούργια γραφεία. Μα δεν είναι κανένας. Τσίλε. Περίεργα σήμερα. Θα χωρέσουμε και πέρα μέσα. Δεν ξέρω, Ρουπίνα. Δεν βγαίνεις έξω να δεις. Αφού είναι άνθρωπος. Δεν έχω δει πιο περίεργο συνοριακό σταθμό από αυτόν. Αφού είναι άνθρωπος εκεί πέρα. Wow. Πυροτέξα. Πολύ indoor, indoor πέρασμα συνόρων δεν έχω ξανακάνει. Oh. Βγήκαμε από το δρόμο με τις λίμνες. Βγήκαμε από τη ρούτα της Λαγκούνας, βγήκαμε από τη Βολιβία, μπήκαμε χιλί και πάμε στο Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα. Και ένα πράγμα θα πω, ότι είδατε τις εικόνες. Για μένα ήταν η πιο ωραία διαδρομή που έχουμε κάνει στη Νότια Αμερική σε αυτό το ταξίδι και μία από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο και πιο σκληρές και πιο περιπετειώδεις και από τα δυο μας ταξίδια. Δηλαδή αξίζει... Τρεις νύχτες, έτσι. Τέσσερις νύχτες. Τέσσερις νύχτες. Τέσσερις νύχτες. Νομίζω ότι ήταν τρεις. Τέσσερις νύχτες. Τέσσερις νύχτες από τα 4.300 εκεί που βρίσκονται οι λίμνες μέχρι τα 5.000 μέτρα με πολύ χώμα. Κούραση, πάρα πολύ σκόνη, αλλά και απίστευτες εικόνες. Τέλειες εικόνες. Αν έχετε γερό αυτοκίνητο ή εντούρο μοτοσυκλέτα, ελάτε να το κάνετε. Αξίζει να το κάνετε. 100%. Λοιπόν, για... πάμε γιατί παγώσαμε. Πάμε, πάμε. Γεια! Βρεθείτε εδώ, ψάξτε να βρείτε το εγκαταλειμμένο Magic Bus για να περάσετε μια νύχτα. Θα είναι σαν να ταξιδέψατε στον πλανήτη Άρη.